Κύριε Αργύρη Κούρπα, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα που στείλατε και μου λέτε ότι στηρίζω φανατικά κάθε βράδυ τον Τσίπρα. Να σας πω κάτι, εγώ λέω τη γνώμη μου. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Παρόλα αυτά που εσείς διαφωνείτε 100% σε αυτά που λέω, είστε εδώ και επικοινωνείτε μαζί μου και στη μηνύματα μου στέλνετε και τη βλέπετε την εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν θα μου απαγορεύσετε να λέω τη γνώμη μου. Μου λέτε διάφορα πράγματα, να πω μερικά, αφού ξέρεις, μου λέει ότι ο Τσίπρας ονειροβατεί, αφού ξέρεις πού μας πάνε, γιατί τους υπερασπίζεσαι τόσο πολύ. Προηγουμένως, λέει, με το ζόρι παραδέχτηκε στο δήμαρχο της Ρόδου πως ναι, ήξερε τι θα αντιμετωπίσει με τους έξω και μας έσυρε κυριολεκτικά στον όλεθρο. Γιατί παίζεις αυτό το βρώμικο παιχνίδι και τους ξεσκονίζεις τόσο χοντρά. Μνημόνιο δεν υπέγραψε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Αυτό τον πίεσαν πιο πολύ, αυτό υπέγραψε και τους άλλους, λέει, τους χάιδευαν που τα υπέγραφαν. Όπως βλέπετε, το διαβάζω το μήνυμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, όπως εγώ διαβάζω το δικό σας το μήνυμα και έχετε απόλυτα δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα. Σε δημοκρατία ζούμε και η εκπομπή αυτή είναι απολύτως δημοκρατική. Τουλάχιστον παλεύω να είναι όσο δυνατόν περισσότερο δημοκρατική. Να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω τις ερωτήσεις όπως νομίζω η γκλάβα μου και να λέω αυτό που πιστεύω κι εγώ. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας αρχίσει, του δόθηκε, θα έλεγα, μία πολύ μεγάλη δεύτερη ευκαιρία του κύριου Τσίπρα στις εκλογές τις πρόσφατες. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ότι αν εξακολουθήσει ο λαός να αγκομαχά και να τυραννιέται ο κόσμος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια? Εγώ βλέπω ότι η προσπάθεια δεν είναι του Τσίπρα. Η προσπάθεια είναι η εθνική. Εδώ εύχονται και η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Βγαίνουν και λένε ευχόμαστε. Δεν ξέρω αν το λένε υποκριτικά και μάλλον υποκριτικά το λένε. Αλλά τουλάχιστον δημοσίως. Υποκριτικά. Ή δημοσίως βγαίνουν και λένε. Αν δεν είχε κάνει τη στροφή. Ο Τσίπρας και δεν έχει υπογράψει. Τι θα γινότανε. Πού θα βρισκόμαστε σήμερα. Εγώ έχω αναπτύξει. Αυτό, αν μη τι άλλο, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κύριε Κωνσταντέλε, εγώ έχω αναπτύξει, αλλά επειδή τιμώ όλους τους τηλεθεατές, τιμώ ειλικρινά όλους τους τηλεθεατές, τιμώ και τον κύριο Αργύρη Κούρπα που έστειλε αυτό το μήνυμα. Και γι' αυτό και το διαβάζω για να είμαι κι εγώ εντάξει. Αλλά μπορεί να βρισκόμαστε στο κενό. Θα βρισκόμαστε θέλω στο κενό σήμερα. Ότι είναι γεγονός. Ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά, αγαπητέ κύριε Κούρπα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καλά όλοι. Εμείς δεν περνάει καλά. Δεν περνάμε καλά. Εμείς δεν είμαστε. Εγώ δεν μένω ούτε στην Εκάλη. Κανείς δεν περνάει καλά, λέει ο κύριος Γρηγοράκος. Δεν περνάει κανείς καλά. Εντάξει, δεν είμαστε πλούσιοι. Η κρίση έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο. Έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο η κρίση. Λοιπόν, μην το παίζουμε λοιπόν και εσείς και όλοι μας δηλαδή. Και εγώ που κάνω και λάθη καθημερινά. Δεν μπορούμε να το παίζουμε γενικοί εισαγγελείς. Ευχόμαστε να πετύχει η κυβέρνηση, ο Τσίπρας, όποιος και να είναι πάνω. Για να δει μια καλύτερη μέρα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Ο κύριος Χριστόφορος Αθανασίου. Καλησπέρα κύριε Αθανασίου. Λέει κύριε Φορτσάκη, δεν μας ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι τους τελευταίους 8-9 μήνες, όπως λέτε. Υποφέρουμε εδώ και 5 και 6 χρόνια. Αλλάξτε γλώσσα. Σας παρακαλούμε, λέει, οι εκλογές τελειώσανε. Δεν μας βοηθάει τι είπε ο ένας και ο άλλος προεκλογικά. Βοηθήστε όλη την κυβέρνηση, τουλάχιστον να διορθώσει τα όποια λάθη προς όφελος όλων μας. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Αθανασίου από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Κύριε Αθανασίου, σας ακούει ο κύριος Φορτσάκης που είναι πολύ ευγενής άνθρωπος. Και συμμερίζομαι την άποψη ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Το είπα, ξέρω ότι η αντιπολίτευση θα είναι μια αντιπολίτευση παραγωγική, θα στηρίξει όλα τα θετικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα να έχουν ληφθεί τα μέτρα εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμόσει τα μέτρα αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει και θα περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά τα Υπουργεία θα ακολουθήσουν τις εντολές του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να γίνει όπως το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά όλα είναι σε αναμονή. Θέλω να μπούμε. Κυρία Μάρθα, από τη Γερμανία δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Από την Ανάβησο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Στη Γερμανία, όταν υπήρχε πρόβλημα, λέει, ο λαός της δούλευε 2 χρόνια χωρίς μισθό. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να δουλεύουμε εδώ πέρα χωρίς μισθό και πώς θα ζούμε? Και καλά, κάποιος μπορεί να έχει αποταμιεύσεις. Υπάρχει περίπτωση το 80% αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στην ανέχεια. Γνωρίζετε ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Με επίσημα στοιχεία από το γραφείο του κυρίου Λιαργκόβα στη Βουλή. Πώς θα ζήσει αυτός ο οποίος δεν έχει μεροκάματο, λέει, πώς θα τρώει, πώς θα έχει ρεύμα στο σπίτι του? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Γερμανία, όταν είχε πρόβλημα με το χρέος της, χαρίστηκε το χρέος για να μπορέσει να ανακάμψει. Μιλάτε για το 53. Βέβαια, ναι. Τώρα, εμάς δεν μας. Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Ζούλη. Δυστυχώς δεν μας βλέπουν έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδο της Κόντρα News που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα. Απειλεί τους πάντες από τη φυλακή ο Λιακουνάκος, γράφει η Κόντρα News.
Βγάλτε με από εδώ μέσα, γιατί θα σας πάρω όλους στο λαιμό μου. Κρίνεται σήμερα από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα η τύχη της κάθαρσης. Σήμερα θα απολογηθεί ο κύριος Λιακουνάκος. Μήνυμα με αποδέκτες ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και της διαπλοκής. Έστειλε από τα κρατητήρια της ασφάλειας ο βαρόνος των εξοπλιστικών, Θωμάς Λιακουνάκος. Βγάλτε με από εδώ μέσα γρήγορα, γιατί θα σας πάρω όλους στο λαιμό μου. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση του αρχιερέα της Μίζας, ο οποίος τα τελευταία 35 χρόνια γέμιζε τα μαύρα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα λάδωνε όλους τους κορυφαίους πολιτικούς, εκδότες, δημοσιογράφους, ακόμα και επιχειρηματίες, οι οποίοι ήταν χρήσιμοι στο λόμπινγκ της διαπλοκής για να εξασφαλίσει προνομιακές συμβάσεις με το δημόσιο. Εγώ θα σας πω, είναι πολύ δυνατό το πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι της Κόντρα Νιούς. Θα σας πω μόνο ότι ο αγαπητός κύριος Λιακουνάκος, που έχει πολύ πλούσιο παρελθόν, τώρα βέβαια βαρύνεται με πολύ σοβαρές κατηγορίες σε κακούργημα, θα σας πω μόνο, για να βγάλετε ένα συμπέρασμα, ότι στην περίοδο 1996-2009, τα εξοπλιστικά που πήρε μέσω του κυρίου Λιακουνάκου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αγγίζουν, πόσα λέτε, 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Προμήθευσε την εθνική μας άμυνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Λιακουνάκος, Θωμάς, με 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το 96 μέχρι το 9, 13 χρόνια. Ήταν όλα σε ευρώ, κύριε Ηλιάτσο. Κοιτάξτε, ο υπολογισμός που έχει γίνει από το ρεπορτάζ που έχω, σας λέω σε ευρώ. Συνολικά ήταν δραχμή μέχρι το πότε έγινε η νομισματική, μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα ήταν σε ευρώ. Πολλά λεφτά. 6 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι, ο Λιακουνάκος. Φανταστείτε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Άλλα θέματα στην Κόντρα Νιούς. Να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, το πρωτοσέλιδο. Πιέζουν τον Αβραμόπουλο, και εδώ θα σας πω το αποκλειστικό μου. Πιέζουν τον Αβραμόπουλο να κατέβει αρχηγός, γράφει η Κόντρα Νιούς. Φοβούνται οι βαρόνοι ότι ο νεαρός Τζιτζι Κώστας θα καταβροχθήσει το Μεϊμαράκι. Η λαϊκή δεξιά ψηφίζει τον Άδωνη, που εξασφαλίζει τελικά, λέει, τους 50 εκλέκτορες, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τι λέει το ρεπορτάζ μου? Το ρεπορτάζ μου λέει, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θέλει να κατέβει. Είναι λίγο βαρύς με το θέμα τώρα να κατέβει να διεκδικήσει αρχηγία. Καταρχήν, έχει πάρα πολύ σοβαρά καθήκοντα αυτή τη στιγμή. Θα φύγει από επίτροπος σε αυτή τη φάση ο κύριος Αβραμόπουλος μετανάστευσης, όλο το μεταναστευτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον βλέπετε εδώ, τον αγαπητό τον κύριο Αβραμόπουλο, για να έρθει να διεκδικήσει την αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Και σας το λέω με την πάσα βεβαιότητα ότι δεν θα διαψευστώ αύριο, διότι αύριο 12 το μεσημέρι τελειώνει, κύριε Φορτσάκη, και η προθεσμία. Το απόγευμα. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος ο κύριος Αβραμόπουλος. Άλλα θέματα. Συγκίνησε ο Αλέξης τους Ελληνοαμερικανούς, για να το μελετήσουμε την Κόντρα Νιούς. Μίλησε για ανάπτυξη και ευημερία και τόνισε πως δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Πάρα πολύ σωστά τα λέει. Γιατί είμαστε όλοι Έλληνες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για την πατρίδα. Πολύ καλή η δήλωση του Τσίπρα. Έφοδος των επιθεωρητών εργασίας στα γραφεία του Μέγκα και του Αντένα. Κούρεμα 100 δις του ελληνικού χρέου ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ο Γιώργος Κουρίς γράφει σήμερα στο άρθρο του στην πρώτη σελίδα: πάει σφαίρα ο Τζιτζι Κώστας. Ο κόσμος δεξί και αριστερή θέλουν να τελειώσουν με το παλιό, γιατί όλοι οι παλιοί πολιτικοί ευθύνονται για την τραγωδία που ζούμε. Και έχει τρομερό πολιτικό αισθητήριο ο κύριος Κουρίς. Και όταν το γράφει αυτό, θέλω να το πάρετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας. Ήταν αυτός ο οποίος διέβλεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό και τη θριαμβευτική πορεία που είχε ο κύριος Τσίπρας. Τι λέτε, κύριε Ριζούλη, εσείς? Χρειάζεται αλλαγή σε όλα τα κόμματα, να έρθουν νέοι άνθρωποι? Τι πιστεύετε, στη Νέα Δημοκρατία πώς θα βλέπατε μια έτσι συνολική ανανέωση? Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, εγώ θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι το θέμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ηλικιακό για οποιοδήποτε κόμμα μιλάμε. Δηλαδή, αυτό βέβαια αφορά τα άλλα κόμματα. Επειδή βρέθηκε ο Τσίπρας, ας πούμε, από τα 35 του, ξέρω εγώ, και η προσωπικότητα εξέφρασε ένα χώρο και έγινε αποδεκτός μέσα από μια διαδικασία και μια πολιτική η οποία εξέπεψε ο χώρος μας, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι κάθε πολιτικός χώρος, βρίσκοντας ένα νέο άνθρωπο, θα λύσει τα προβλήματά του. Είναι θέμα πολιτικών και πώς θα αντιμετωπίζεις αυτά. Έτσι είναι το θέμα. Και τώρα δεν μπορώ να δώσω εγώ συμβουλές στη Νέα Δημοκρατία του πώς θα πάει στα άλλα τα κόμματα, αλλά νομίζω εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω. Κύριε Φορτσάκη, σήμερα ο Μημαράκης κατέθεσε κανονικά υποψηφιότητα. Με 170 έχει μαζέψει. Θα μπορούσε να μαζέψει και πολύ περισσότερους. Εγώ, λέει, υπηρέτησα τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μημαράκης, αλλά άλλοι την εγκατέλειψαν. Προσπαθεί εδώ πέρα να λεκιάσει κατά κάποιο τρόπο τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Δεν παράτησα, λέει, ποτέ τη Νέα Δημοκρατία, ούτε στα πάνω της, ούτε στα κάτω της. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κούρσα? Κοιτάξτε, τι βλέπετε να γίνεται? Έχετε προτίμηση, έχετε το πολιτικό θάρρος αυτή τη στιγμή να πείτε αν προτιμάτε κάποιον? Θα είναι απολύτως σεβαστό να πείτε, δεν μπορώ να το πείτε τώρα. Διότι βγήκανε δύο βουλευτές, να σας πω δύο παραδείγματα.
Βγήκε ο κύριος Μηταράκης, για παράδειγμα. Και η κυρία Σιμακοπούλου. Σήμερα ο κύριος Μηταράκης τον έβγαλα στο ραδιόφωνο. Εσείς τον βγάλατε, κύριε Καλαρίδη, στο ραδιόφωνο στα παραπολιτικά FM. Και την κυρία Σιμακοπούλου. Και την κυρία Σιμακοπούλου. Και οι δύο τακτήκανε υπέρ του κυρίου Τζιτζικώστα, του 37χρονου, ο οποίος έχει αποδείξει ότι έχει και μεγάλη πέραση στην κοινωνία, αλλά έχει ικανότητες. Τα πάει καλά. Τι λέτε? Καταρχήν, να υπογραμμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο έχει δείξει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ότι έχει μία δυναμική και είναι πραγματικά εξαιρετικά ευχάριστο ότι η Νέα Δημοκρατία με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες ανανεώνει αυτή τη στιγμή την εντολή προς τον αρχηγό της. Ανανεώνει με την έννοια ότι θα επιλέξει καινούριο αρχηγό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μπαίνουν στην κούρσα αυτή και αναμένουμε μέχρι αύριο το απόγευμα που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότεροι από τους τέσσερις που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή διεκδικούν την ηγεσία. Να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμά τους, γιατί θα παρουσιάσουν ο καθένας από αυτούς, φαντάζομαι, το έχουν ήδη ανακοινώσει, ένα αναλυτικό σχέδιο για το πώς βλέπουν να ανασυγκροτείται η Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα επιλέξουν αυτόν που τους φαίνεται το πιο κατάλληλος. Και είμαι βέβαιος ότι οι υπόλοιποι που δεν θα εκλεγούν θα συνταχθούν με αυτόν ο οποίος θα νικήσει και όλοι μαζί θα δώσουν τη μάχη της αντιπολίτευσης. Εσείς τι προτιμάτε να γίνει? Το Μεϊμαράκι προτιμάτε? Το Μητσοτάκι πιθανώς? Και εγώ ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ως οπαδός της Νέας Δημοκρατίας θα έχω ασφαλώς μια προτίμηση. Θα το δω αυτό και θα το. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα? Όχι, δεν έχω αποφασίσει. Το σκέφτεστε? Ακόμα. Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Ξέρετε εξάλλου ότι η θέση μου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας μου επιβάλλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Σωστό. Οπωσδήποτε έχω και εγώ τη γνώμη τη δική μου, θα την εκδηλώσω, θα ψηφίσω και εγώ όπως όλοι οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χρειάζεται να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να ακούσουμε αυτούς που έχουν να μιλήσουν και να τοποθετηθούμε με βάση τις ιδέες. Τον γνωρίζετε προσωπικώς? Τον γνωρίζω, τον εκτιμώ ιδιαίτερα στον κύριο Τζιτζικώστα, όπως εκτιμώ και τα υπόλοιπα φυσικά τον κύριο Μεϊμαράκη, τον κύριο Μητσοτάκη, βέβαια ιδιαίτερα τον κύριο Γεωργιάδη, όλους τους γνωρίζω. Με τον κύριο Γεωργιάδη, τι λέει το δικό σας ρεπορτάζ, να το πω έτσι? Του συγκεντρώνει τους 50, είναι πολύ κοντά, μαθαίνω. Νομίζω ότι του έχει συγκεντρώσει. Νομίζω ότι του έχει συγκεντρώσει. Αυτή είναι η πληροφορία. Του συγκέντρωσε και του 50 και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βάλτε ένα τίτλο από κάτω ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Αβραμόπουλος, έτσι να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Γιατί είναι καλό το αποκλειστικό. Υπήρξε ένα εξέχον στελεχός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή έχει καθήκοντα εξαιρετικά σοβαρά πανευρωπαϊκού επίπεδου και είναι φυσικό να μην μπορεί να τα καταλήψει για να κάνει κάτι άλλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πετύχουμε να έχει η χώρα μια αντιπολίτευση η οποία να είναι οργανωμένη δημοκρατικά, να μπορεί να ασκήσει το καθήκον της όπως επιβάλλεται από το Σύνταγμα και από την πολιτεία. Πόσος κόσμος θα ψηφίσει? Και να μπορεί να έχει μια φωνή δυνατή, διότι είναι φυσικό στην κυβέρνηση να υπάρχει μια αναλλαγή. Σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο θα είναι άλλος και ξανά και ξανά και ξανά. Πόσος κόσμος θα ψηφίσει? Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των διαδικασιών που επιτρέπουν όσο το δυνατόν σε περισσότερο κόσμο να συμμετέχει. Υπάρχει καμιά εκτίμηση? Ακούω 400.000 κόσμο, κάτι τέτοιο. Είχαν ψηφίσει, όσο, από όσο θυμάμαι, για την εκλογή Σαμαρά, είχαν ψηφίσει 800.000. Καλά, μια άλλη εποχή. Μια άλλη εποχή. Αν ψήφιζαν και οι μισοί σήμερα θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Δεν μπορώ να έχω εκτίμηση του αριθμού. Μάλιστα. Διότι δεν ξέρω ποια πήγη θα έχει να πάω στον Υπουργό. Για να πάω στον Υπουργό, τον κύριο Γρηγοράκο, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Γρηγοράκο? Εσείς συγκυβερνήσατε κιόλας. Το έχετε μετανιώσει καθόλου? Όχι καθόλου. Για τη συγκυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά? Όχι. 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 Νομίζω ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία επευλήθη από τον ελληνικό λαό και ήταν και οι στιγμές τέτοιες που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διαφορετικό. Εξάλλου, με φαίνεται να μιλήσω λίγο έτσι αντιπολιτευτικά. Ό,τι θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε, ελεύθερα. Μεταξύ τώρα Νέας Δημοκρατίας, ναι, Πασόκ και Δημάρ. Τώρα να δούμε τώρα αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα, ας πούμε, γιατί... Το πράγμα που υπάρχει είναι η κυβέρνηση, εννοείται. Εννοείται ΣΥΡΙΖΑ. Ιδεολογικά. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ανεξάρτητα. Δεν στέκει. Τα πήγανε καλά σε αυτά όμως. Δεν είχαν προβλήματα μεταξύ του. Μεταξύ του. Από τη στιγμή που, ακούστε, από τη στιγμή που ο κύριος Καμένος αρέσκεται να γυρίζει με τα αεροπλάνα του κτλ. Και δεν ζητάει τίποτα άλλο, μια χαρά είναι. Όταν έρθουν οι ιδεολογικές όμως συγκρούσεις, το Πασόκ βγήκε και η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, όχι η Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν τον νόμο για την. Με το λαό δεν είχατε τέτοιο. Όχι, δεν είχαμε τέτοιο. Εγώ δεν έχω συμμετάσχει. Κύριε Γρηγοράκο, όταν είπε ο κύριος Καμένος, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, αρέσκεται να γυρνάει με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και κτλ. Τι είπε, είσαστε υπουργός Εθνικής Άμυνας? Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν πρέπει να προστατεύει την εθνική κυριαρχία? Δεν πρέπει να προστατεύει την εθνική κυριαρχία? Κάνοντας δεν ήθελα σήμερα να καταλάβατε τι έγινε το βράδυ των εκλογών? Ότι ανέβηκε ο κ. Καμένος στην εξέδρα με τον κύριο Τσίπρα, ανέβηκε τον κύριο Τσίπρα και χειροκροτούσε ο κόσμος. Αυτό λοιπόν είναι πολιτικός πολιτισμός. Θα πρέπει να το καταλάβετε, βέβαια, πολιτικός πολιτισμός. Και στο πλαίσιο της εθνικής συνένεσης και ομοψυχίας δεν πρέπει να επηρεάζει καθόλου η πολιτική.
πολιτική ιδεολογία του καθενός. Διδάσκει πολιτικό πολιτισμό και αυτά που έκανε το νόημα, και ο συνονόματος του κ. Καμένου, του κ. Καμένου, ή αυτά που ακούγαμε στη Βουλή το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν σας έχω ακούσει ακόμα στη Βουλή. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας ακούσω. Όταν θα έχω την ευκαιρία, θα δοκιμαστώ και εγώ. Γιατί ακούγαμε πολύ ωραία πράγματα την προηγούμενη φορά στη Βουλή. Καταλάβατε. Και αυτό τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να το προσέξει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε. Ποιο πράγμα, το ότι πήγανε στην πλατεία Κλαθμόνος και χάρηκαν την νίκη τους και δημιούργησαν πάλι μια συγκυβέρνηση, αυτό θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ. Ή θα έπρεπε να εκτιμήσει ο κόσμος ότι πλέον βαίνουμε σε πολιτική σταθερότητα, ελλείψη της οποίας η οικονομική κρίση θα επιδεινόταν ακόμη περισσότερο. Κύριε Κατσική, για πείτε μου, τι αναφορά έχετε στην Ευρώπη, που αναφέρεστε σαν κόμμα. Σαν κόμμα που αναφερόμαστε στην Ευρώπη. Τι αναφορά ήταν. Τι εννοείτε που αναφερόμαστε στην Ευρώπη. Πού αναφέρεστε σαν κόμμα. Δηλαδή, τι χώρο εκπροσωπείτε. Τον δεξιό χώρο. Ποιον. Τον δεξιό χώρο εκπροσωπούμε. Πείτε το όνομα. Είμαστε ένα μικρό κόμμα το οποίο. Είσαστε πού. Μαζί με την κυρία Λεπέν. Πώς το είπατε. Όχι. Αυτό να μην το ξαναπείτε, θα το πάρετε πίσω. Πού είσαστε. Είμαστε ένα δεξιό κόμμα το οποίο δεν έχει να κάνει με κόμματα όπως η κυρία Λεπέν. Αυτό σα παρακαλώ να το ανακαλέσετε σε λίγο. Σε λίγο θα μα αποδώσετε και άλλου βαρύτερου. Θα μα αποδώσετε και άλλου βαρύτερου χαρακτηρισμού. Εκπροσωπούμε θα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι είμαστε στην Ευρωβουλή και από εκεί και πέρα δίνουμε τον αγώνα μα και τη μάχη μα για να στηρίξουμε τα εθνικά μα συμφέροντα και τα συμφέροντα τη Ελλάδα. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα. Κύριε Γρηγοράκο, σα παρακαλώ, η δική σα ευγένεια, η δική σα παιδεία δεν επιτρέπει να μα συγκρίνει. Εμάς με τη Λεπέν. Γιατί δηλαδή μας προσδιορίζετε σε ένα χώρο, πέραν από το δεξιό χώρο τον οποίο είμαστε για να πλήξετε το κύρος μας. Μα βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν το καταφέρνετε. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε τι. Εμείς αποδείξαμε λοιπόν ότι δεν είμαστε τα ακροδεξιά βαρύδια τα οποία βλέπουν την αριστερά ως το μίασμα και όπως ο διάολος το λιβάνι. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνθέτουμε τη θέση με την αντίθεση και καταφέρνουμε σε μια ομονοία, σύμπνοια και συμπόρευση με αριστερό κόμμα να μπορούμε να συγκυβερνούμε. Εσείς αυτό δεν θα μπορούσατε ποτέ να το πετύχετε. Εμείς. Εσείς και εν πάση περιπτώσει, αν νομίζετε ότι το πετύχατε, εσείς πώς συμπορευτήκατε με ένα δεξιό κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα έρχεστε και μέμφεστε εμάς. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέση με εσάς. Ορίστε. Για ρωτήστε τι. Δεν το κατάλαβα. Έχει δηλαδή, όταν λέτε αν έχει σχέση με εμάς, σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Εσείς που τοποθετήσετε. Όχι. Εγώ ανέφερα το παράδειγμα. Εγώ σας τοποθετώ στην ακροδεξιά. Εσείς μας τοποθετείτε. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος και απορώ πώς εσείς κάνετε αυτό το μεγάλο λάθος. Ποια ακροδεξιά μας τοποθετείτε όταν έχουμε μέσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν έχουμε μέσα στην κυβέρνηση το Πατριωτικό Πασόκ. Από το οποίο προέρχεται ο κύριος Γουρίδης, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σημερινός υπουργός μεταφορών. Ποιος? Είναι ποτέ δυνατόν να μας λέτε ότι είμαστε στην ακροδεξιά. Ο κύριος Γουρίδης, ναι, ο κύριος Γουρίδης δεν είναι ΠΑΣΟΚ, δεν προέρχεται από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Πώς τα λέτε αυτά που λέτε. Ορίστε. Ο κύριος Γουρίδης έχει αυτό ανακηρυχθεί. Τι πράγμα. Δεν ξέρω, κάτι είπατε. Είπα ότι ο κύριος Γουρίδης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνείτε ότι ο κύριος Γουρίδης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνείτε, κύριε Γρηγοράκο. Δεν διαφωνείτε. Συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κύριος Γουρίδης αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ως άνθρωπος των ΑΝΕΛ που είναι υπουργός μεταφορών. Συμφωνείτε σε αυτό. Αν συμφωνείτε στο ένα και διαφωνείτε στο άλλο, σε τι δεν συμφωνείτε. Ότι ο κύριος Γουρίδης είναι υπουργός των ΑΝΕΛ, των εξαρτών. Δεν συμφωνείτε ότι είναι υπουργός. Δηλαδή, αμφισβητείτε ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς. Το ότι διαφωνείτε δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Συμφωνείτε λοιπόν, ότι προέρχεται ο από το ΠΑΣΟΚ. Έβαλε, να λοιπόν, συμφωνήσουμε επιτέλους σε κάτι, κύριε Γρηγοράκο. Συμφωνείτε ο κύριος Γουρίδης ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι. Από το ΠΑΣΟΚ, ναι, όχι από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Εσείς το βάλατε, εγώ το βάλα. Μιλήσουμε τώρα το θέμα για τον κύριο Γουρίδη. Όχι από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Κύριε Κατσίκη, αφήστε τον κύριο Γουρίδη. Εντάξει κύριε Γιάτσορα, νομίζω ότι καταλάβατε. Είστε ένα κόμμα το οποίο καταγγέλει. Λοιπόν. Και καταγγέλει και στον εισαγγελέα στέλνει και, ναι, και τη διαφθορά πολεμάει και τα σκάνδαλα αποκαλύπτει και όσο και αν αυτό σας πειράζει ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και αποτελεί την ελπίδα για τον Έλληνα που θέλει να δει εκεί που πρέπει να πάνε εκείνοι που λιμένονται επί χρόνια τον κόπο και τον υδρότα του Έλληνα και διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα. Θα με ακούσετε και εμένα. Ναι, να σας ακούσω, ευχαρίστω. Είστε ένα κόμμα το οποίο καταγγέλει όλους, πολιτικούς, πολιτικές, ό,τι υπάρχει μπροστά. Ό,τι πρέπει να καταγγέλει. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Δεν ισοπεδώνει τα πάντα. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Λοιπόν, επιτέλους. Και λίγο σεβασμός. Έτσι, εγώ τουλάχιστον σεβάστηκα. Αφήστε με. Ακούστε, και εγώ σας σέβομαι. Και εγώ σας σέβομαι. Δεν με σεβάστηκε καθόλου. Αλλά όταν διαστρεβλώνετε την αλήθεια κατά αυτόν τον τρόπο. Άφησε με να μιλήσω. Κύριε Κατσίκη, μπήκα στην πολιτική κονίστρα κατασυκοφαντώντας όλους.
Δεν έχετε πει ποτέ ούτε μια πρόταση τι θα γίνει στη Βουλή, πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά, τι θα κάνει αυτός ο τόπος, τι θα κάνουν οι Έλληνες με όλα τα προβλήματα που έχουν παρά μόνο. Όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, υβρίζετε, κατασκοφαντείτε τους πολιτικούς, την πολιτική, όποιον βρείτε μπροστά σας. Πότε, κύριε... Κερδίζοντας λοιπόν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, συκοφαντώντας. Αυτό έχετε κάνει. Εσείς προσπαθείτε να δώσετε εντυπώσεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καθόλου δεν έχω. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Λαμπρούλη. Δηλαδή, κύριε Λιάτσο, συγγνώμη, είμαστε συκοφάντες, είμαστε διαστραμμένοι. Θα απαντήσετε, θα θέσει ένα πολιτικό σα λόγο. Μα ισοπαίδωσε. Θα πάρει και όλα, θα πάρει και τον λόγο τώρα. Γιατί τόση ώρα μιλάει. Ναι, αυτό σα διέκοπτε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, η κυρία Μαρία από τη Ρόδο λέει σχετικά με τις χαμηλές συντάξεις που κατακόπτονται, θα ήθελα να αποσαφηνίσετε ότι η αύξηση των ποσοστών για τις εισφορές των συντάξεων για την υγεία γίνεται μία φορά εφάπαξε, όχι κάθε μήνα, λέει η κυρία Μαρία από τη Ρόδο. Δηλαδή, τι εννοείται εφάπαξε? Μία φορά γίνεται εδώ αυτή η μείωση. Συγχωρείτε το Σεπτέμβρη, ναι, που ξεκίνησε να μετράει το μέτρο, ξεκίνησε το μέτρο να υλοποιείται. Ναι, ναι. Υπήρξε η αναδρομική παρακράτηση. Αυτό είναι εφάπαξ, δεν είναι? Εφάπαξ παρακράτηση. Αυτό λέμε. Όμως, όχι, όχι, με αναδρομική ισχύ. Ωραία. Αλλά μηνιαίως θα υπάρχει αυτή η παρακράτηση. Κάθε μήνα λοιπόν. Κάθε μήνα λοιπόν. 2% επιπλέον από το 4% στο 6% στην κυρία. Κάθε μήνα λοιπόν, κυρία Μαρία από τη Ρόδο, κάθε μήνα. Με συγχωρείτε, δεν το ξέρουν αυτό. Απλά κάποιοι έχουν πάρει περισσότερο και νομίζω. Κατά τα άλλα, λέει το σχόλιο, κύριε Λαμπρούλη. Ήταν μεγάλο το ποσό στην παρακράτηση του Σεπτεμβρίου, διότι είχε αναδρομική ισχύ. Μάλιστα. 2-3 μηνών πριν. Άρα η μείωση θα είναι κάθε μήνα κανονικά. Βέβαια. Κατά τα άλλα, λέει η κυρία Μαρία, θα είναι μικρότερη. Θα είναι μικρότερη. Δεν θα πείραζαν, λέει, κατά τα άλλα, δεν θα πείραζαν τις χαμηλές συντάξεις. Λέει η κύριε Ριζούλη, λέει η κυρία Μαρία από τη Ρόδο, λέει δεν θα πείραζαν τις χαμηλές συντάξεις. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να καλησπερίσω. Δεν μου έχετε δώσει το όνομα όμως. Το Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ. Δεν μου έχετε δώσει το όνομα. Και ποια όνομα διάβασα αυτή τη στιγμή. Θα το βρω όμως το όνομα από το ρεπορτάζ εδώ που τα έχω γράψει στα κοιτάπια μου. Τον κύριο Νικόλαο Παπαχρήστου. Κύριε Παπαχρήστου, καλησπέρα σας. Σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, σάλος για το βιβλίο ιστορίας της Τρίτης Λυκείου που αναγράφει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Είναι καλά, είναι σωστό αυτό που λέω, έτσι είναι τα πράγματα? Το βιβλίο ιστορίας της Τρίτης Λυκείου αναγράφει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Πρόκειται για ένα χάρτη και μιλάμε για το βιβλίο της ιστορίας γενικής παιδείας. Στη σελίδα 130 υπάρχει πράγματι ένας χάρτης που αναφέρεται στην περίοδο της γερμανικής κατάκτησης, όπου η περιοχή των Σκοπίων αναδόχεται ως Μακεδονία. Δεν είναι μόνο χάρτης, είναι και η εξήγηση. Είναι χάρτης, λέει, αλλά είναι και η εξήγηση από κάτω, λέει. Τα Σκόπια είναι μόνο Μακεδονία, δεν είναι μόνο χάρτης, μιλάει με τα μισά. Αναφέρεται την... Εδώ το βλέπουμε, κύριε... Κύριε Παπαχρήστο, αυτό το βλέπουμε. Να το, Μακεδονία. Το βλέπουμε. Βεβαίως. Αναφέρεται στην περιφέρεια που είχαν οι Εβραίοι και τις διώξεις τους από τους Γερμανούς. Και αναφερόμενο το βιβλίο στην περιοχή αυτή χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Ποιος τώρα, το γράψει, και στην εξήγηση το χρησιμοποιεί. Ένας για να μας ακούει. Ένας. Ποιος είναι υπεύθυνος. Και στην εξήγηση το χρησιμοποιεί. Πώς, καταρχήν, πώς πέρασε αυτό το πράγμα σε ελληνικό βιβλίο? Δηλαδή κάποιος δεν τα ελέγχει αυτά τα πράγματα, κύριε Παπαχρήστου? Κοιτάξτε, το πιο αθώο είναι να έχει γίνει ένα λάθος που κάνουν συχνά οι συγγραφικές ομάδες. Παίρνουν χάρτες από το εξωτερικό και απλά τους φράζουν... Τους βάζουμε στο βιβλίο, χωρίς να ελέγχουμε αν γράφουν οτιδήποτε, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι πιο ανώδυνη εξήγηση. Γιατί το συνδυάζεται καθόλου με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ? Μας ακούτε, κύριε Παπαχρήστου? Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Ο κύριος Γρηγοράκος είναι ο βουλευτής Πασόκ Λακωνίας. Λέει, πείτε τι λέτε. Το συνδυάζεται αυτό με ό,τι έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που δεν μπόρεσε να πάει η Ελλάδα και πήγε η Μακεδονία, όπως τη λέτε εσείς? Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό είναι. Την ίδια στιγμή δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση? Δυστυχώς κάποια χρόνια και δεν έχει αντικατασταθεί αυτός ο χάρτης. Αυτό το βιβλίο, αγαπητέ κύριε Παπαχρήστου, πόσο καιρό κυκλοφορεί, πότε τυπώθηκε? Η συγγραφική αυτή ομάδα έχει πάρει την έγκριση από το 2003. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα σχολεία από το 2007. Μιλάμε για 8 χρόνια. Γιατί βγήκε σήμερα? Και 8 χρόνια δεν πήρε χαμπάρι κανείς ότι βάζουμε λέμε τα Σκόπια Μακεδονία στο ελληνικό βιβλίο, στους μαθητές μας? Είχε γίνει και παλαιότερα
μια νίξη για το συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως δεν υπήρξε καμία διόρθωση. Ακόμα χειρότερα. Α, είχε γίνει νίξη και το κρατήσαμε πάλι το βιβλίο. Στη Βουλή είχε, δύο χρόνια. Και είχε έρθει στη Βουλή το θέμα. Και καλά, οι Υπουργοί Παιδείας δηλαδή τι κάνανε, οι προηγούμενοι Υπουργοί Παιδείας. Κύριε Παπαχρήστου, Δεν ξέρω τι να σας πω. Εσείς ποια είναι η άποψή σας, κύριε Παπαχρήστου, για το θέμα. Κοιτάξτε, καταρχάς, ο όρος Μακεδονία δεν χρησιμοποιόταν εκείνη την περίοδο, γιατί μιλάμε για την περίοδο της γερμανικής κατοχής, ούτε και από αυτούς που το σφετερίστηκαν. Προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή ονομαζόταν Νότια Σερβία ή περιοχή του Βαρδάρη, και ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιήθηκε από την Ιουγκοσλαβία του Τίτο, σφετερίζομενος βέβαια ο Τίτος το όνομα αυτό, στη λογική του να μειώσει την δύναμη των Σέρβων εντός της Ιουγκοσλαβίας και επιπλέον να ελέγξει το κομμουνιστικό κόμμα της περιοχής, το οποίο ήταν περισσότερο φιλοβουλγάρικο παρά ελεγχόμενο από την Ιουγκοσλαβία. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Παρακαλώ, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πελάβρο. Κύριε Παπαχρήστου, είπατε ότι η αθώα εξήγηση είναι ότι έγινε κατά λάθος ότι πήραν το χάρτη και δεν τον έλεγξαν. Η άλλη εξήγηση, αυτό, ποια, αυτό η άλλη εξήγηση είναι, ποια είναι. Είναι το πιο ανώδυνο, γιατί συχνά γίνεται αυτή η εξήγηση. Ωραία. Η άλλη εξήγηση ποια είναι, η ύποπτη. Εντάξει, εάν δεν έχει γίνει αυτό το λάθος, πλέον η χρήση του ονόματος αυτή έγινε σκόπιμα. Είναι αντιεπιστημονική. Ναι, έγινε σκόπιμα. Προφανώς κάποιοι αν δεν ισχύει η αθώα εξήγηση που δίνεται, κάποιοι το έκαναν σκοπίμως. Το ρώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί. Γιατί βγήκε σήμερα στην επικαιρότητα. Έχει ξαναβγεί το θέμα. Όχι, γιατί βγήκε σήμερα. Πάλι ξανά. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα γίνει, θα πάρετε μέτρα, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας. Πρέπει να αποσυρθεί το βιβλίο, σαφώς πρέπει να διορθωθεί, νομίζω. Κοιτάξτε, σαφέστατα πρέπει ο χάρτης αυτός να διορθωθεί στην επόμενη έκδοση και αντί του όρου Μακεδονία να αναφέρεται η ονομασία της περιοχής εκείνης, η οποία είναι συγκεκριμένη. Ήταν Νότια Σερβία ή η περιοχή του Βαρδάρη. Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνταν εκείνη την περίοδο από το κράτος, το σέρβικο κράτος. Ναι, δεν πρέπει να βάλουμε τώρα δηλαδή τη λέξη εκεί που είναι, διότι είναι υφήρομαι εκεί τώρα, δεν είναι. Ναι, προσέξτε να δείτε. Ο χάρτης αυτός είναι ιστορικός. Αναφερόμαστε δηλαδή την περίοδο από το 41 έως το 44. Δεν υπήρχε καν η κομμουνιστική δημοκρατία της Μακεδονίας στα πλαίσια του κράτους της Ιουγκοσλαβίας. Τώρα, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Φίλης, ο νέος υπουργός παιδείας, που δεν έχει βέβαια καμία ευθύνη, έκανε μία δήλωση, αγαπητέ κύριε Παπαχρήστο, μας είπε, δεν μας αρέσει η πολιτική ηγεσία να παρεμβαίνει σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Σκοπίων γεωγραφικά δεν συγκροτεί το χώρο της Μακεδονίας και αυτό είναι γνωστό. Αυτό δήλωσε ο κύριος Φίλης, ο σημερινός υπουργός παιδείας. Εδώ μιλάμε για κράτος παροδία, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παπαχρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Έχουμε ευχαριστώ τόσα χρόνια διπλωματική διαμάχη με τα Σκόπια. Κυκλοφορεί τώρα στα ελληνικά σχολεία αυτό το πράγμα. Μιλάμε για κράτος παροδία. Και μάλιστα είναι γνωστό. Τώρα ακούσαμε αυτό, ότι έγινε και θέμα στη Βουλή πριν δύο χρόνια και είναι γνωστό. Από το 8 λέει. Από το 8 λέει. Κύριε Λιάτσο, για πείτε μας, κύριε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό φυσικά είναι μια βελτηρία, ένα σημαντικό λάθος το οποίο διαπράχθη. Μπήκε ένας χάρτης ο οποίος δεν έπρεπε να είναι εκεί. Μάλιστα. Το πραγματικό πρόβλημα. Όταν διαπιστώνεται, αγαπητέ κύριε Φορτσάκη, το λάθος. Γιατί δεν λέει εδώ και τώρα να αποσυρθεί το βιβλίο. Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί παραμένει λοιπόν. Αλλά ήθελα να σας πω κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό ακόμα. Εγώ νομίζω δηλαδή αυτό έγινε επικυβερνήσεως Σαμαρά, θέλω να σας πω. Όχι, δεν έγινε επικυβερνήσεως αυτό. Μα πριν δύο χρόνια. Ανάγκασε το 2003. Μα ποιο 2003. Κυκλοφόρησε το 7 επί Καραμαλή. Μα το 7 κυκλοφόρησε. Επί Καραμαλή κυκλοφόρησε και παρέμεινε πριν δύο χρόνια έρθει το θέμα στη Βουλή, όπως μας είπατε εσείς. Ναι. Άρα τι, επικυβέρνηση Σαμαρά. Ναι, κοιτάξτε, το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν. Ο χάρτης αυτός ήταν ένας χάρτης που αποτυπώνει μία εποχή συγκεκριμένη. Το εξήγησε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ προηγουμένως. Ήταν εποχή που δεν υπήρχε ακόμα καν πρόβλημα με την ονομασία. Λοιπόν, να μην αποδίδουμε, αν θέλετε, συνεχώς. Ζητήματα τα οποία να μην δημιουργούμε ζητήματα πριν δύο χρόνια υπάρχουν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα όταν έγινε πρόβλημα ο χάρτης. Με την χάρτης όταν έγινε. Καλά, ο χάρτης, σας λέω το βιβλίο. Ο χάρτης είναι ιστορικός. Μα δεν ήρθε το θέμα στη Βουλή όπως μας είπατε πριν δύο χρόνια. Λέω ότι δεν είχαμε θέμα με τα Σκόπια. Έγινε συζήτηση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο χάρτης. Κύριε Φορτσάκη, εδώ δεν περιγράφει ένα κράτος. Περιγράφει διπλό θέμα. Δεν υπερασπίζομαι το χάρτη. Σας λέω απλώς και εγώ προσωπικά δεν τον έβαζα. Σας λέω όμως ότι ο χάρτης αυτός
δεν δείχνει ένα κράτος. Δεν υπάρχει, συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει αθώα εξήγηση. Γιατί εδώ είναι διπλό το λάθος. Δεν είναι μόνο ότι αναφέρεται, αναφέρεται τα Σκόπια ως Μακεδονία, ακόμα και για την εποχή στην οποία αναφέρεται ο χάρτης, δεν υπήρχε θέμα μακεδονικό. Τα Σκόπια δεν λεγόντουσαν, δεν υπήρχαν καν Σκόπια. Όπως είπε και ο κύριος Παπαχρήστου, λέει ότι είναι τα Σκόπια. Ο χάρτης είναι Νότια Σερβία. Άρα εδώ δεν είναι. Μα ο χάρτης δεν γράφει για τα Σκόπια. Δεν είναι, δείξτε πάλι το χάρτη να το δούμε. Δεν γράφει για τα Σκόπια. Διότι δεν έγινε παραδρομή. Για να αναφέρω τα σημερινά Σκόπια, τα έφερε ω Μακεδονία. Βγάλαμε συμπέρασμα. Αναφέρεται σε μια εποχή. Δεν γράφει για τα Σκόπια. Κοιτάξτε το πραγματικό πρόβλημα. Ακούστε το πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει τα παιδιά μα να μαθαίνουν την ιστορία σωστά. Και πρέπει να τους δίνονται οι πληροφορίες εκείνες ώστε να μπορούν τα παιδιά να σχηματίζουν την εικόνα που πρέπει. Το σημαντικό λοιπόν είναι να καταγράφουμε στα βιβλία μας τα προβλήματα και τα παιδιά να τα μελετούν και να τα βλέπουν. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα άλλο ζήτημα, πολύ πιο σοβαρό, με τους Πόντιους, όπου εξαφανίστηκε ξαφνικά η αναφορά στη σφαγή των Ποντίων. Είχαμε λοιπόν μια κατάσταση παρεμφερή. Δεν πιστεύω ότι αυτά γίνονται επίτηδες. Πιστεύω ότι γίνονται. Τώρα δεν γίνονται επίτηδες. Πώς είπατε? Όλα αυτά τυχαίνουνε. Όχι, πιστεύω ότι γίνονται επειδή δεν μελετώνται αρκετά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο Έλληνα που ήθελε. Και ο συνοστισμό τη Μύρνη κατά λάθο είναι. Ενώ το κάνει το σφάλμα αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποδίδω την πρόθεση. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα με συγκεκριμένε απόψει που προσπαθούν διαχρονικά και ανεξάρτητο να επιβάλλουν τη στρεβλή ιστορική άποψη. Το καταλαβαίνω. Και σε άποψη σε βάρος και της ιστορίας και των εθνικών συμφερόντων. Το ξέρετε. Τώρα μην κρυβόμαστε. Μην κρυβόμαστε. Λέω ότι μην δημιουργούμε ξαφνικά ένα ζήτημα του μικροσύμφωνο μαζί. Δεν υπάρχει αυτό εξήγηση σε ένα τόσο μεγάλο χάρτη. Μα δεν μπήκε. Δεν έχει, ο χάρτης δεν έχει όρια. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Έχει όνομα χωρίς όρια. Πάμε παρακάτω γιατί αδικούμε τους συνομιλητές μας. Πάμε στον κύριο Λαμπρούλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε για το βιβλίο και αν θέλετε να σχολιάσετε και αυτά που γίνονται και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, κύριε Λιάτσο, η Νέα Δημοκρατία, όπως και για κάθε κόμμα, αν θέλετε, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται σε μια περίοδο εσωκομματικών διαδικασιών, εκλογές Προέδρου. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ζήτημα που αφορά το συγκεκριμένο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Εμάς δεν μας αυτοπολαϊκά, δεν μας πέφτει λόγος. Είναι θέμα του κάθε κόμματος, αν θέλετε, μέσα από τον κανονισμό που έχει και προβλέπεται μια σειρά από διαδικασίες, εν προκειμένου η επιλογή, όπως είπα, Προέδρου. Συνεπώς δεν έχω να σχολιάσω κάτι γι' αυτό. Είναι αφορά μια διαδικασία ενός συγκεκριμένου κόμματος. Πέρα τούτου ουδέν. Δεν θέλετε να πείτε λοιπόν, κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά όμως τα όσα συζητήθηκαν, γιατί ανοίχτηκε η κουβέντα σε πολλά ζητήματα και για την οικονομία, αλλά για τα μέτρα, για την πολιτική που εφαρμόζεται κτλ. Κύριε Λιάτσο, κοιτάξτε. Ο κόσμος ξέρει το επόμενο λέει, διάστημα. Αυτό τον ενδιαφέρει μόνο. Βέβαια. Οι μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και η καθημερινότητα. Όλα τα άλλα. Έρχονται μέτρα. Αυτό που είπα πριν, Αρμαγεδόν, διαβάζετε μερικά. Εγώ επαναφέρω την κουβέντα εκεί πέρα. Γιατί αυτό και. Λένε και για εσάς που αυτό που αναφέρετε σήμερα και την πλειοψηφία των Ελλήνων. Και εδώ θα διαφωνήσω με την άποψη που διατυπώθηκε στο τραπέζι προηγουμένως, στην προηγούμενο γύρο τη συζήτηση, ότι εδώ είναι μια εθνική προσπάθεια κτλ. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η εθνική προσπάθεια. Συμμετέχει η πλειοψηφία του λαού μας που ματώνει και κάποιοι κερδίζουν μέσα στην κρίση. Κάποιοι ενώ την ίδια ώρα που λένε όλοι ότι θέλουμε επενδύσεις, τέλος πάντων να έρθουν επενδυτές, να επενδύσουν χρήματα για να υπάρξει ανάπτυξη κτλ. Την ίδια ώρα μέσα στην πενταετία της κρίσης, 140 δισεκατομμύρια από τους πατριώτες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, πλήθους, επενδύθηκαν στο εξωτερικό, κύριε Λιάτσο. Πλούτος ο οποίος παρήχθη εδώ στη χώρα μας από το λαό αυτόν, αυτά τα 140 δισεκατομμύρια επενδύθηκαν όπου γης. Προκειμένου τι, να βγει κέρδος, να κερδοφορήσουν. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ θα διαφωνήσουμε επίσης κάθετα στο γεγονός ότι αν πέτυχαν ή δεν πέτυχαν τα μέτρα. Για ποιον πέτυχαν, ας πούμε και οι υπόλοιποι εδώ στο τραπέζι. Ποιον πέτυχαν και για ποιον απέτυχαν. Πέτυχαν μια χαρά για αυτόν το στόχο τον οποίο ήρθαν να εξυπηρετήσουν, δηλαδή ποιο, το πώς θα ανακάμψει το ίδιο το σύστημα. Ο δρόμος ανάπτυξης που ακολουθείτε, πώς θα ανακάμψει το ίδιο το σύστημα μέσα από τα μέτρα που παίρνουν και τα φορτώνουν στο λαό. Πώς θα ανακάμψει η καπιταλιστική κρίση, το κεφάλαιο, πώς θα μπορέσει να ανακάμψει, πώς θα μπορέσει να οργανωθούν ή αν θέλετε να δρομολογηθούν τα μέσα, οι τρόποι, για να μπορέσει το επόμενο διάστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα την κερδοφορία. Και αυτό το πληρώνει ο λαός μας. Όχι μόνο ο λαός μας μέσω μνημονίων κτλ. Αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν μνημόνια. Τέτοια μέτρα παίρνουν τη σημειωτέα. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Μια άλλη πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Να πείτε, αν διαφωνείτε, να πείτε. Παρακαλώ, ελεύθερα. Δεν παρενέβη προηγουμένως. Συνεχίστε. Έχετε δίκιο. Συνεχίστε. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Ότι απέναντι σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης, αυτόν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που
βιώνει ο λαός μας αυτή τη βαρβαρότητα, δεν πρόκειται να διορθωθεί με όσα μέτρα και να πάρουν, με όσα κατευθύνσεις του Δούνου του ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο δρόμος είναι σπαρμένος, επαναλαμβάνω, με τα αποκαίδια των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Θα συνεχίσει να ματώνει ο λαός μας και ανεξάρτητα το ποιος είναι στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα ποια κόμματα συγκυβερνούν, διαχειριστές δηλαδή μιας πολιτικής, αν θέλετε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός αυτού του δρόμου ανάπτυξης. Με τις όποιες παραλλαγές έχουν τα άλλα κόμματα, συμφωνήσαν τα πέντε τουλάχιστον και ψηφίσαν το μνημόνιο, κύριε Λιάτσο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και ο κόσμος ψήφισε αυτά τα κόμματα όμως. Και επίσης ο κόσμος ψηφίζει ευρώ. Ψηφίζει ευρώ. Τώρα, κύριε Λιάτσο, εντάξει, άμα ανοίξουμε την κουβέντα αυτή θα βγουν πολλά. Μα δεν ψηφίζει ο κόσμος, κύριε Λαμπρούλη, ευρώ. Δεν ξέρω αν ψηφίζει ευρώ. Υπάρχει όμως μεγάλο ποσοστό, κύριε Λιάτσο, που αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα αν δεν βλέπει, αν θέλετε, ή δεν αποδέχεται την πρόταση, για παράδειγμα, του Κομμουνιστικού Κόμματος για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Βεβαίως το ξέρουμε αυτό. Αλλά αμφισβητεί το δρόμο αυτό. Αμφισβητεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζει ερωτήματα. Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα υποστήλουμε τη σημαία εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε. Και μέσα, αν θέλετε, και από τη Βουλή, με την όψη της παρεμβάσης θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Να σας πει κάτι ο κ. Ριζούλης, θέλω να σας πει. Αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, και εκεί εστιάζουμε, αν θέλετε, την πάλη μας, τον αγώνα μας, είναι ποιο. Το πόσο ο λαός θα οργανώσει τις διεκδικήσεις του, την πάλη του, πώς θα οργανωθεί σε ταξική κατεύθυνση, κύριε Λιάτσο. Διότι η κοινωνία μας δεν είναι μια ταξική κοινωνία. Υπάρχουν τάξεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν από τη μια μεριά εργαζόμενοι, εργατική τάξη, μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται και κατά περίπου, όπως λένε και τα στοιχεία που είπατε προηγουμένως, 63.000 δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικροί αυτοαπασχολούμενοι είναι που θα κλείσουν. Και αντίστοιχα θα μείνουν και στην ανεργία υπάλληλοι αυτών των μικροεπιχειρήσεων. Όπως επίσης οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι οποίοι πλήττονται με αυτά τα μέτρα, όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, κύριε Λιάτσο. Εμείς λέμε ότι ο λαός δεν θα πρέπει να νομιμοποιήσει αυτά τα μέτρα που πρόκειται να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα. Είστε πάρα πολύ. Τι θέλετε και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οργανώσει την πάλη του, την αντίστασή του και να κατεύθυνση αναγέννηση των μέτρων. Λοιπόν, τι θέλετε. Δεν θέλω πάνω από λεπτό, απλά να παρακαλώ, πω. Πείτε, ναι. Επειδή το είπε ο Δήμαρχος βέβαια προηγουμένως, αλλά δεν είναι αντιπαραθετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το πιστεύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε μια συμφωνία στη λογική τη παραμονή τη χώρα στην Ευρωζώνη. Προφανώς δεχόμαστε μια κριτική για τα μέτρα. Από την άλλη μεριά πρέπει να το πιστέψουμε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς υπογράψαμε αυτό το πρόγραμμα και θα το εφαρμόσουμε, θα δώσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους. Αλλά η λογική μας δεν είναι να πούμε αυτή είναι η λύση για τη χώρα. Εμείς θα κάνουμε προσπάθεια μέσα και με τις διαρθρωτικές αλλαγές, την πάταξη εκεί που χρειάζεται, να μην τα λέμε τώρα όλα, ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει γρήγορα από αυτό το πρόγραμμα και πραγματικά και με ταξικό πρόσημο να συμβούν αυτά που, που εμείς πιστεύουμε. Έτσι, ένα αυτό. Δηλαδή, ποιο δεν είναι το ταξικό πρόσημο. Αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι ένα συμβιβασμό επώδυνο. Μα εσείς ακολουθήσατε απαρέγκλητα όλη την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, το 7ο που κυβερνήσατε. Όχι, με συγχωρείτε. Αν πάρετε ένα του τομεί, στην υγεία, στην παιδεία, σε όλα. Εμείς, κύριε Λαμπρούλη. Και δεν δικαιολογείτε, με συγχωρείτε, δεν δικαιολογείτε να λέτε. Δεν δικαιολογείστε, μάλλον να λέτε. Όχι εσείς, σαν κόμμα, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν ήξερα από το Γενάρη έω. Που υπέγραψε το μνημόνιο, δεν ήξερε ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήξερε τους θεσμούς. Μα το σουλάτσο από τη μία χώρα στην άλλη, λοιπόν, όπως και στις ΗΠΑ, το περιβάλλον πρόγραμμα Τέξας ή στο Κόμο κτλ. Όλες αυτές λοιπόν οι διαβουλέψεις με τους. Εντάξει, θα πάτε θεσμούς, τέλος πάντων, σε δεύτερο γύρο τώρα θα πάτε. Λοιπόν, με τους θεσμούς, γιατί πρέπει να πάτε στον κύριο Κωνσταντέλο, να έχει μιλήσει ο κύριος Κωνσταντέλος καθόλου. Και εδώ κρύβεται η μεγάλη απάτη, η μεγάλη απάτη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λιάτσο. Η μεγάλη απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να προαλήφεσαι για κυβέρνηση το Γενάρη και να λες στο τέλος του καλοκαιριού ή στα μέσα του καλοκαιριού ότι δεν ήξερε τι είχα να αντιμετωπίσω. Μπορεί λοιπόν, μεγάλη απάτη να ήξερε είναι και πολύ καλά, λαό, μάλιστα, να ήξερε και πολύ καλά μάλιστα. Εντάξει. Απλώς η πολιτική του δεν ήταν προσαρμοσμένη στην κατεύθυνση ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών του λαού μας. Λοιπόν, παρά την εξυπηρέτηση του λαού. Ναι, αλλά ο κύριος Λαμπρούλης λέει ότι εμείς υπογράψαμε για συγκεκριμένους λόγους. Η δική σας πρόταση και λύση λέτε να οργανωθεί ο λαός και άντε και βλέπουμε. Απέναντι σε αυτά τα μέτρα που θα ψηφίσετε σήμερα, τι θα κάνετε. Κύριε Ριζούλη, απέναντι σε αυτά τα μέτρα, τι θα γίνει,
Τι θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι ο λαός. Όχι, δεν θα αυτό του λέτε. Δεν θα ότι η δεύτερη φορά αριστερή δεν κυβέρνηση αυτό, που παίρνει αυτά τα μέτρα που ψήφισε το Γενάρη τον Αύγουστο με το τρίτο μνημόνιο και θα τα υλοποιήσει. Περιμένετε, γιατί θα πάω να διαπραγματευτώ τα ισοδύναμα ή το παράλληλο πρόγραμμα. Τι λέει, πώς θα τα πάρω από τη μία τσέπη ή από την άλλη. Γιατί αυτά λέγατε. Γιατί λέτε στον κόσμο ή θα δεχτεί το 23% του ΦΠΑ στα φροντιστήρια στην ιδιωτική εκπαίδευση ή θα μα εξηγεί. Πώς 10% όπως λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Όχι να αφήσετε αυτά το κόμμα σας. Εδώ απαντήστε μου συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Εδώ τα μέτρα είναι φωτιά. Τα μέτρα είναι φωτιά. Οι συντάξεις πάνε στον ΑΔΙΡ. Έρχεται η ριζοντοποίηση των συντάξεων. Μειώσεις μισθών. Τι θα γίνει γι' αυτά. Ο κόσμος, τα στοιχεία τα είπε και ο κύριος Λιάδης. Για να απαντήσω ή για να μιλήσετε άλλα 10 λεπτά, κύριε Λαμπρή. 3 εκατομμύρια είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες στοιχειώδες ανάγκες. Π.χ. στην υγεία. Δυστυχώς αυτό που κάνετε. Εγώ θέλω εσείς να. Αυτό που προορίζεται το λαό μας είναι ποιο. Το να έχει ένα πιάτο φαΐ μέσα από μια σύνταξη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πολιτική. Παραμένοντας το ευρώ, όπως είπε ο Κουτσούμπας, πώς θα δίνατε λύση εσείς, πέστε μου. Για να μην αερολογείτε εσείς τον ελληνικό λαό. Μην παραφράζετε. Γιατί τρεις μήνες τώρα αυτό το μόνιμο που δίνατε την καραμέλα να την πετάξετε. Απαντήστε λοιπόν. Το είχε πει η κυρία Παπαρίγα πριν 6 χρόνια αυτό. Εμείς είπαμε άλλο. Στο ερώτημα, με την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Στο ερώτημα περί δραχμής άλλου νομίσματος, αυτό που υπόθηκε είναι ότι είτε με το ευρώ που έχει χρεοκοπήσει ο λαός μας, είτε με άλλο νόμισμα, δραχμή, όπως θέλετε ονομάζετε το, πάλι ο λαός μας θα χρεοκοπήσει. Ότι είναι καταστροφικό τώρα να πάμε στην Ελλάδα. Όπως και με το ευρώ, έτσι και με τη δραχμή. Ευχαριστώ πολύ. Και με τη δραχμή. Κύριε Λαμπρούλη, κύριε Ριζούλη, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Και παραφράζεται. Για να δω το δεύτερο. Δεν μου απαντήσατε. Κύριε Λιάτσου, συγγνώμη. Το ερώτημα το δέχτηκα. Απάντησα. Δεν ικανοποιείται. Γιατί με χαρά. Α μάθω σε απαντήσει. Ακούσαμε το διάλογο. Για τα μέτρα, ο κύριο Τουρζούλη που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή κυβέρνηση, η πρώτη φορά αριστερά, το μνημόνιο. Στι 14. Κύριε Κωνσταντέλε, έχετε το λόγο. Κύριε Κωνσταντέλε, έχετε το λόγο. Αν μου επιτρέπετε. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Με μια έτσι αυτοδιοικητική ματιά να πω ότι ο κόσμο αρχίζει έτσι με πολύ ζωηρότητα να αποστρέφεται την πολιτική. Το είδαμε και από τα ποσοστά αποχής. Όταν παγιδεύουμε τις συζητήσεις μας, τις κουβέντες μας και τις αντιπαραθέσεις μας σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτά τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει σήμερα ο κόσμος, ο απλός πολίτης, είναι η καθημερινότητά του, η πραγματικότητα, η ζωφερή που ζει και ποιος θα είναι αυτός ή ποιοι θα είναι αυτοί, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια συνολική καθολική προσπάθεια, μπορεί να τον βγάλουν για να δώσουν μια καλύτερη μέρα. Θα πω κάτι το οποίο θα συμφωνήσω πρώτα απ' όλα με τον κύριο Ριζούλη σε αυτό το οποίο μίλησε νωρίτερα για το θέμα της ανανέωσης. Ανανέωση δεν σημαίνει επουδενή ηλικιακός ρατσισμός. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας και έχουν τόσο φρέσκα μυαλά και τόσο φρέσκες ιδέες που επουδενή δεν πρέπει να αποκλείονται από τα πολιτικά δρόμενα ή από την διαδικασία την πολιτική. Συνεπώς, αυτό το οποίο, επειδή μιλάμε πάντα για την διαδικασία εκλογής τώρα νέας ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο προφανώς αναζητά ο κόσμος, το είδαμε να συμβαίνει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μικρή ηλικία, όμως με ειδικά προσόντα και χαρακτηριστικά, κατάφερε να πείσει και να ηγηθεί, στον άνθρωπο αυτόν βέβαια δόθηκαν ευκαιρίες. Άρα το να δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευκαιρίες, είναι μια πολύ καλή πρακτική. Πρέπει όμως να ξεφύγουμε, αν αφογκραστούμε την κοινωνία, από αυτό το ιδιότυπο πολιτικό star system. Ναι. Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να το δεχτούμε. Έχετε δίκιο πολύ. Ότι υπάρχει ένα πολιτικό star system. Εσάς, το αισθητήριό σας, γιατί έχετε κερδίσει εκλογές και σε πολύ δύσκολη εκλογική μάχη που δώσατε εκεί πέρα. Το αισθητήριό σας στη Νέα Δημοκρατία τι λέει. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο ελεύθερα τον κύριο Φορτσάκη, γι' αυτό σας ρωτώ. Θα σας πω το εξής. Ναι, εγώ δεν έχω καμία συγκεκριμένη εξάρτηση, ούτε περιμένω κάτι. Έχει πιθανότητες ο Τζιτζικώστας. Νομίζω ότι ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα, ναι. Η οποία θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί, αν μη τι άλλο, να σταθεί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι μια υποψηφιότητα η οποία ίσως βγήκε λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε να βγει.
Και γιατί το λέω αυτό? Διαφωνώ πάρα πολύ, διότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο κατηγορούσε τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον πρωθυπουργό της χώρας, ότι έκανε εκλογές εξπρές, το υιοθέτησε και κάνει διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού εξπρές. Εγώ πιστεύω ότι όταν ένα κόμμα θέλει να δημιουργήσει, να επιλέξει τον καλύτερο ή τους καλύτερους, κάνει μια πολύ μεγάλη μακρά διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναδειχτούν οι λύσεις οι οποίες σήμερα μπορεί να μην φαίνονται. Θα πρέπει να γίνονται διαδικασίες οι οποίες θα δώσουν ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη πολιτικά πρόσωπα πρώτης τάξεως, δηλαδή προβεβλημένα, αλλά είναι πιο κάτω ή πιο πέρα και έχουν ειδικές ικανότητες, όπως παραδείγματος χάρη είδαμε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο όταν δόθηκε χώρος και χρόνος και ευκαιρίες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ποιο είναι όμως το διατάφτα αυτής της ιστορίας? Παρακαλώ, αυτός ο οποίος, γιατί θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, αυτός ο οποίος θα αναδειχθεί ως αρχηγός. Δεν ψάχνω για την Τσίπρα. Εγώ προσωπικά ψάχνω για έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να κυβερνήσει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, να συνθέσει, να μπορέσει να φτιάξει μια στρατηγική η οποία θα μου λύσει προβλήματα. Είτε σαν πολίτη, είτε σαν δήμαρχο, είτε σαν έναν άνθρωπο της καθημερινότητας και του γίγνεσθε. Όμως συνεχίζω και λέω, είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από το τι περιέχει το μνημόνιο και πόσο δύσκολο θα είναι να εφαρμοστεί, ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πιστεύω θα είναι ένα ικανό στέλεχος το οποίο θα ενώσει την συγκεκριμένη κράταση. Αυτά τα βλέπετε? Σας διακόπτω, τα βλέπετε αυτά? Είναι προφανώς αυτά παρεμβάσεις. Είναι 500 mail αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι γίνεται εδώ κάθε βράδυ? Το καταλαβαίνω. Ξέρετε τι γίνεται? Αυτό το δημόσιο βήμα για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν σταματώ. Κάθε 5 λεπτά, όπως βλέπετε, απλώνω τα χέρια μου. Το βλέπω. Σαν τον Τυραμόλα κάνω. Έρχεται ο Λευτέρης και μου φέρνει. Ξέρετε τι, αυτό τι γίνεται το βράδυ, το νυχτερινό δημοψήφισμα εδώ στο Κόντρα στην εκπομπή μου κάθε βράδυ από τον ελληνικό λαό και τι λένε? Ξέρετε τι λένε? Μέγεθος και την ένταση του προβλήματος. Ξέρετε τι λένε? Αυτά που λέτε κι εσείς με το δικό τους τρόπο ο καθένας. Αυτά που λέτε. Το πρόβλημα της ζωής του καθενός. Το πρόβλημα της καθημερινότητάς του. Η αγωνία για τα παιδιά του. Οι νέοι άνθρωποι μου στέλνουν, μου λένε δεν μπορούμε. Έχουμε πνιγεί, κύριε Λιάτσο, αλλά δεν αντέχουμε. Φεύγουμε από την Ελλάδα. Τελειώνουν πολυτεχνία. Τελειώνουν ιατρικές σχολές. Τελειώσανε παιδιά, μου έστειλε μια ομάδα της γεωπονικής σχολής. Αναγκάζονται να φύγουν διότι δεν βρίσκουν πουθενά δουλειά, κύριε Κωνσταντέλε. Κύριε Λιάτσο, να πω το εξής. Σέβομαι. Το λέω, έχω μεγάλη ευθύνη. Κάθε βράδυ έχω πολύ μεγάλη ευθύνη να μεταφέρω τα μηνύματα του κόσμου. Και σε εσάς που έρχεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε την εκπομπή και στην πολιτική ηγεσία, στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων κτλ. Για να αφουγκράζονται τι λέει ο κόσμος. Θα πω μία κουβέντα. Εντάξει, κύριε Φορτσάκη. Κύριε Λιάτσο, για να κλείσω την τοποθέτησή μου. Σέβομαι τα βλέπετε αυτά, κύριε Φορτσάκη, τα βλέπετε αυτά, κύριε Γρηγοράκο, τα βλέπετε. Τους βουλευτές οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι σήμερα και το χώρο που προσωπεί ο καθένας. Εγώ ως Έλλην πολίτης, μη συμμετέχουν στο κεντρικό πολιτικό παίγνιο, λέω το εξής. Ναι. Συνεννόηση. Υλοποιείται η πολιτική. Αυτό το πράγμα. Ως τρίτος πυλώνας του κράτους. Αυτό το πράγμα. Υλοποιείται από τη θέση του Δημάρχου συγκεκριμένη πολιτική. Βεβαίως υλοποιούμε. Άρα την αποδέχεστε. Δεν την κοντράρεστε με αυτήν. Την αποδέχεστε και την αποφασίζει το κράτος. Μα μην το λέτε αυτό. Δυστυχώς. Με τη σύμφωνη είναι γνώμη τη πλειοψηφία. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ότι των δημοτικών αρχών στη χώρα μας. Και η αυτοδιοίκηση, μάλλον ο μόνος ο οποίος έχει το αυτοδιοίκητο. Δεν βάλετε πλάτη με τα αποδηματικά. Δεν δώσατε τα αποδηματικά. Απόφαση τη ΚΕΔΕ. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Όχι, μα δεν έδωσε ούτε η ΚΕΔΕ έδωσε. Μα τώρα με συγχωρείτε. Δεν δώσαν τη συνένεση μαζί με την ΚΕΔΕ. Είμαι εκτός χρόνου. Θα φανώ λίγο αγενής. Θα διακόψω. Είμαι εκτός χρόνου. Κύριε Κωνσταντέλε, θα φανώ αγενής. Κυρία Μανιουδάκη, είναι πολύ πολύ ωραίο το μήνυμα. Δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε λεφτά. Μας τα έχουμε ζαλιστεί. Θα λέμε τα Σκόπια Μακεδονία, λέει, λίγο από τη Ζαλάδα μας κτλ. Όλα λέει τα λάθη των πολιτικών γίνονται κατά λάθος. Τελικά λέει η κυρία Σταυρούλα Μανουδάκη, δεν καταλαβαίνουν οι πολιτικοί τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταυρούλα Μανουδάκη, για το μήνυμα. Διαφημίζεις 2 λεπτών.